Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι καινούργια πράγματα θα μας φέρει από το Σεπτέμβριο η Apple. Όπως λίγο πολύ ξέρετε, η Apple κυκλοφορεί τις καινούργιες συσκευές το Σεπτέμβριο. Μαζί με τα νέα iPhone όμω που θα τα 16, θα κυκλοφορήσουν και κάποιες νέες συσκευές, τις οποίες φήμες λένε ότι θα είναι αυτές που θα κυκλοφορήσουν. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε αυτές τις συσκευές. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι νέο θα φέρει η νέα παρουσίαση της Apple που θα έρθει. Συνήθως, όπως κάθε Σεπτέμβριο, βλέπουμε iPhone. Θα έρθει η νέα σειρά iPhone 16. Μαζί με αυτήν όμως θα έρθει και ένα Apple Watch, ίσως έρθουν και AirPods Max 2, ίσως έρθουν και μια πιο φθηνή σειρά AirPods που θα ονομαστούν AirPods 4 και φήμες επίσης λένε ότι θα κυκλοφορήσει και ένα ακόμη βραχιολάκι το οποίο η Apple λέει και ισχυρίζεται ότι θα είναι ένα βραχιολάκι το οποίο θα δίνει πληροφορίες στο κινητό μας για την υγεία μας. Παίρνω όμως από το πειγραμματικό πάμε να τους δούμε και μία-μία τις συσκευές τι νέο θα έρθει και τι νέο θα φέρουν αυτές οι συσκευές που θα έρθουν στη νέα παρουσίαση που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Αν σου αρέσει μια δεύτερη βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καραμάνι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίση, παστε στη βιβλιογραφή να τσεκάρει δίμετζε.gr αλλά και Instagram, μόλι ήρθε η ειδοποίηση από το Instagram, για να μην χάνει νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά να πα κάτω στα σχόλια και να μου γράψει οποιαδήποτε ερώτηση έχει και να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Δεν χάνω άλλο χρόνο και παίρνω το σκονάκι μου και πάμε να τσεκάρουμε να δούμε τι νέο θα φέρει. Το σκονάκι λέει λοιπόν ότι θα κυκλοφορήσει η νέα σειρά του iPhone 16. Η νέα σειρά που έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο και έχω κάνει και αποκλειστικό βίντεο για τη νέα σειρά και έχω κάνει και δύο βίντεο αποκλειστικά για τη νέα σειρά. Τι νέο θα φέρει, ποιε θα είναι οι αλλαγέ που θα δούμε στο iPhone 16, ποιε οι διαφορέ στο σασί, στι αναλογίε οθόνη, στη διάσταση που θα είναι μεγαλύτερο, λεπτότερο, μικρότερο, μεγαλύτερο, ανάλογα από την συσκευή που θα κυκλοφορήσει. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τέσσερι συσκευέ όπω κάθε χρόνο. Ένα iPhone απλό, ένα 16R απλό, ένα iPhone 16 Plus, ένα Pro και ένα Pro Max. Όπως η Apple μας έχει συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια που κυκλοφορεί τη σειρά Plus μετά την σειρά Mini που κυκλοφορούσε από το iPhone 13 και πίσω. Οπότε περιμένουμε ένα iPhone το οποίο θα είναι πάλι ίδια με τους προκατόχους, με μικροδιαφορές τις οποίες είδαμε στο προηγούμενο βίντεο της Κυριακής που μπορείς να πας να το τσεκάρεις το βρεις κάπου εδώ πέρα πάνω που θα το βάλω. Κάθε χρόνο η Apple μαζί με τη νέα σειρά των iPhone μας έχει συνηθίσει να μας παρουσιάζει και Apple Watch. Έτσι λοιπόν θα δούμε τη νέα σειρά Apple Watch, αλλά αυτή τη φορά είναι τα 10 χρόνια Apple Watch από το πρώτο Apple Watch που κυκλοφόρησε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα 10 χρόνια που η Apple είχε από το πρώτο iPhone που κυκλοφόρησε το 2018, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε το iPhone X. Το πρώτο σασί δηλαδή, την πρώτη συσκευή που ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες συσκευές. Είχε έρθει δηλαδή με μεγαλύτερη οθόνη, είχε έρθει το notch που όλοι Είδαμε από το πρώτο iPhone X και γενικότερα είχε κάποιες αλλαγές τις οποίες η Apple άλλαξε το σασί. Έτσι λοιπόν οι φήμες λένε ότι θα δούμε αυτή την αλλαγή στο Apple Watch. Θα έρθει ένα νέο σασί στο Apple Watch το οποίο θα διαφέρεται προηγούμενα σαν X έκδοση. Σαν δηλαδή έκδοση η οποία θα είναι εκθεσιακή. Μια, ε, όχι εκθεσιακή, μια έκδοση η οποία θα είναι ουσιαστικά ε, για τα 10 χρόνια. Έτσι, Δηλαδή η αλλαγή αυτή που για 10 χρόνια Apple Watch θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που μας έχουν συνηθίσει. Το σκονάκι λοιπόν λέει Apple Watch 6 ή Apple Watch 10. Apple Watch 10 λοιπόν που γιορτάζει τη 10η επέτειο του 2024 με νέε αναβαθμίσει. Έρχεται νέο σχεδιασμό. Η συσκευή θα είναι πιο λεπτή, πιο ελαφριά από τι προηγούμενε γενιέ και πιθανόν θα έχει και μαγνητικό λουράκι. Δηλαδή το λουράκι δεν θα είναι όπω μα έχει συνηθίσει η Apple που είναι σιρταρωτό και ακουμπάει το κλειψάκι και κολλάει με το τηλέφωνο. Φήμε θέλουν να είναι μαγνητικό. Δηλαδή να το ακουμπά, να κάνει κλακ και να κουμπώνει, να το τραβά και να απομαγνητίζει. Όπω είναι τώρα το MagSafe. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι ασφαλέ για το Apple Watch. Θεωρώ πω η Apple αυτό το έχει διευθετήσει το θέμα και θα είναι αρκετά ασφαλέ σε σχέση με άλλε μαγνητικέ ε, μαγνητικά clips. Οκ, okay, Όπω ε, ε, έχει και ένα μαγνητικό λουράκι το οποίο είναι αρκετά δυνατό ο μαγνητή και δεν φεύγει από το χέρι, θεωρώ πω το έχει προβλέψει αυτό και θα έχει και κάποιο κούμπομα. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο plug-in και θα δουλεύει. Θεωρώ πω θα έχει κάποια δικλίδα ασφαλεία. Μένει να το δούμε. Είναι κάτι το οποίο το φέρνει σαν νέο χαρακτηριστικό. Νέο χαρακτηριστικό επίση θα δούμε και στην υγεία του Apple Watch. Το Apple Watch φυμολογείται ότι θα διαθέτει αισθητήρε παρακολούθηση υπέρταση και αϊπνία ενισχύοντα. Περισσότερο την αξία ω εργαλείο υγεία. Δηλαδή, το Apple Watch θα μπορεί να παίρνει περισσότερε μετρήσει και θα μπορεί ουσιαστικά να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να δίνει ε, συγκεκριμένε μετρήσει στο iPhone μα. Τέλο πάντων, και θα μπορεί ουσιαστικά το iPhone μαζί με το Apple Watch σε συνεργασία να είναι ένα ακόμα πιο καλό και δυνατό εργαλείο για να φέρνει αποτελέσματα. Γιατί γενικότερα έχει σώσει πάρα πολλού το Apple Watch κατά καιρού. είχα κάνει και ένα βίντεο για το Apple Watch που σώθηκε ένα. Άνθρωπο ο οποίο είχε πέσει και πήγε ειδοποίηση γιατί έχει επιλογή το Apple Watch που, άμα πέσει, στέλνει ειδοποίηση, είχε στείλει ειδοποίηση τέλο πάντων στην επαφή που είχε ω επιλογή τέτοια και τον βρήκανε τελικά εκεί που ήταν με το σήμα του στίγματο που έβγαζε το Apple Watch. Οπότε γενικότερα έχει πάρα πολλέ δικλίδε το Apple Watch στο θέμα υγεία. Αν είσαι από αυτού που δεν το χρησιμοποιεί, καλό είναι να αρχίσει να το ψάχνει γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα το Apple Watch το οποίο ίσω και να μην γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν βγει τόσα πολλά tips για Apple Watch. Εδώ που τα λέμε, ίσω να έπρεπε να κάνουμε μια σειρά για Apple Watch Tips. Για πείτε μου, χάρη στα σχόλια, θα θέλατε να δείτε μια Apple Watch Tips σειρά και να δούμε και το επόμενο Apple Watch θα κυκλοφορήσει. Καθώ Apple Watch πλέον δεν έχω, καθώ όπω έδωσα στο Instagram παλιότερα, το έχω πουλήσει. Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον όμω να δούμε και μια σειρά Apple Watch. Φυσικά θα δούμε και μια σειρά AirPods Max 2 και μια σειρά AirPods 4. Ένα ζευγάρι AirPods 4 και ένα ζευγάρι AirPods Max 2. Τα ακουστικά της Apple είναι έτοιμα για σημαντική ανακοίνωση και οι φήμες γενικότερα γύρω από τα AirPods είναι πάρα πολύ δυνατές. Έχουν πάρα πολλές φήμες γενικότερα και έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές πληροφορίες, έχουν διαρρεύσει για τις νέες σειρές AirPods. Τα AirPods Max δεν πολύ κυκλοφόρησαν τόσο πολύ στην Ελλάδα, τα έχουμε δει κυρίω στο εξωτερικό, καθώ ήταν πάρα πολύ ακριβά τα 600 ευρώ σχεδόν απλησίαστα για καλά ακουστικά. Και οι περισσότεροι που θα παίρνατε τόσο ακριβά ακουστικά παίζετε games, οπότε προτιμήστε να πάρετε κάτι σε gaming headset παρά να επενδύσετε τόσα πολλά λεφτά για να πάρετε ένα ακουστικό από την Apple το οποίο κοστίζει πάνω από 600 ευρώ και πολύ καλά κάνατε να πω την αλήθεια Καθώ και εγώ που είμαι πολύ Apple Fanboy, θεώρησα ότι είναι υπερβολικό το, το ποσό αυτό για να επενδύσει για AirPods. Και ειδικά για AirPods τα οποία δεν μπορεί να τα φορά συνέχεια, καθώ αγκαλιάζουν πάρα πολύ καλά το αυτοί. να είναι ακραίο ο ήχο που βγάζουν, αλλά είναι άβολα για καθημερινή χρήση. Έξω, δηλαδή στον δρόμο, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει να μιλά στο τηλέφωνο. Είναι λίγο κάπω cringe, να πω την αλήθεια. Στην Αμερική είναι πολύ πιο διαδεδομένα, καθώ οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο πολύ. Ε, Πρόβλημα να κυκλοφορήσουμε ακουστικά στα αυτιά τέτοιου τύπου. Σπάνια βλέπει ανθρώπου στην Ελλάδα να με τόσο μεγάλα headset, ή ακουστικά, ακόμα και τι JBL, τα ακουστικά που είναι λίγο πιο minimal. Θα πω σε σχεδιασμό, δύσκολα βλέπει να τα φοράνε έξω στον δρόμο. Κυρίω αυτοί που ταξιδεύουν πολύ με λεωφορεία ή μεταφορικά μέσα, ναι, ίσω εκεί να το δείτε λίγο πιο συχνά. Συνεχίζω λοιπόν τι νεό θα φέρει η νέα γενιά των AirPods Max, καθώ καλό είναι να την αναφέρουμε. Η δεύτερη γενιά AirPods Max διατηρεί την υψηλή ποιότητα ήχου που είχαν και τα προηγούμενα φυσικά, αλλά προσθέτει USB-C. Καθώ τα προηγούμενα AirPods Max με, ε, με Lightning, τώρα θα την δούμε με USB-C για τη φόρτιση και θα βελτιώσει την ακύρωση θορύβου. Δηλαδή το κλασικό noise cancellation το οποίο θα γίνει ακόμη πιο καλό και πιο safe για τα AirPods. Ακόμη πιο δυνατό ρε, παιδί μου το noise cancellation των ακουστικών. Γενικότερα η Apple στα noise cancellation, στα ακουστικά που χρησιμοποιεί noise cancellation έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Και τα AirPods Max είχαν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τα νέα που έχουν βγει στην πρόοδο του noise cancellation που έχουν γίνει. Οπότε θεωρώ ότι με το ήδη υπάρχον σύστημα που είναι τα AirPods Max μαζί με τις νέες ανανεώσεις του νέου cancellation θα γίνει ακραίος ο ήχος ακόμη πιο πολύ δηλαδή από όσο είναι ήδη. Επίσης περιμένουμε μια νέα σειρά AirPods 4 όπως είπαμε, δύο εκδόσεις αναμένονται, μία που θα είναι πιο προσιτή σε τιμή αλλά και άλλη μία που θα είναι αναβάθμιση των AirPods 3. Η πιο φθηνή και προσιτή τιμή θα φτάνει, θα είναι λίγο λιγότερο από 100 δολάρια, όπως λένε οι φήμες τουλάχιστον, που θα περιλαμβάνει μια πιο βελτιωμένη ακύρωση θορύβου. Τα AirPods τα AirPods, να μην σα μπερδέψω. Τα AirPods 4 που θα κυκλοφορήσουν θα βγουν σε δύο εκδόσει. Η μία έκδοση θα βγει που θα είναι πιο προσιτή και θα, δεν θα έχει τόσε πολλέ λειτουργίε όπω θα έχει η πιο εξελιγμένη έκδοση. Δηλαδή τα AirPods τα 4 τα ας πούμε C, να τα ονομάσουμε έτσι εμείς μπακαλίστικα και θα είναι και τα AirPods 4 που θα είναι τα πιο καλά. Τα AirPods 4 που θα κυκλοφορήσουν που θα είναι τα πιο καλά θα έχουν ακύρωση κύριο και θα είναι λίγο πιο βελτιωμένα σε σχέση με τα AirPods Series 3 που είναι τώρα στην αγορά και τα AirPods SE που τα ονομάζω εγώ για να διαφέρουν λίγο και να το καταλάβετε τη διαφορά τους θα είναι όπως είναι το SE μοντέλο του iPhone. Δηλαδή θα είναι ένα μοντέλο το οποίο θα είναι στο ίδιο SE, απλά δεν θα έχει τόσες πολλές λειτουργίες. Θα είναι τόσο προσιτά στο χρήστη που θα έχουν γύρω στα 100 δολάρια, λίγο κάτω από 100 δολάρια. Δηλαδή πιστεύω στην Ελλάδα γύρω στα 150 ευρώ. Εάν ισχύει η φήμη αυτή, θεωρώ πως τα AirPods θα είναι μια πιο προσιτή επιλογή για κάποιον που δεν θέλει να επενδύσει πολλά χρήματα για ακουστικά και θα μπορεί να τα γιατί καθώ τώρα οι Series 1 και Series 2 σειρά έχουν 120 130 ευρώ. Οπότε θεωρώ ότι αν κυκλοφορήσουν αυτή ε, την σειρά αυτή, την πιο προσιτή ρε παιδί μου, στα 150 ευρώ στην Ελλάδα, πιστεύω θα είναι πιο βάλιο επιλογή να την αγοράσει από το να πάρει τα Series 2. Μένει να το δούμε. Θα έχουν τον ίδιο σχεδιασμό, αλλά θα είναι κατώτερα σε ακουστική ισχύ, να το πω έτσι, και δεν θα έχουν φυσικά τι επιλογέ που θα μπορεί να έχει από τα Siri στην αρχή του βίντεο σα είχα πει ότι πέρα από αυτέ τι συσκευέ θα και μια συσκευή η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί την υγεία. Αυτό η Apple φημολογείται ότι θα το ονομάσει Apple Ring. Και το Apple Ring θα είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο θα φοράμε στο χέρι, το οποίο θα μπορεί ουσιαστικά να βλέπει την υγεία του σώματό μα και να στέλνει ειδοποιήσει στο τηλέφωνό μα. Αυτό γενικότερα έχει γίνει πάλι μεγάλο δώρο. Θα είναι ένα απλό, πολύ απλό προϊόν που θα εστιάζει στην διακριτική παρακολούθηση τη υγεία. Δηλαδή, θα το φορά στο χέρι σου και θα παρακολουθεί παραμέτρου όπω καρδιακού παλμού, κορεσμό οξυγών στο αίμα, ε, καμένε θερμίδε. Ενδεχομένω θα συνεργάζεται και με τι συσκευέ τη Apple τι υπόλοιπε για να μπορεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Δηλαδή θα το φορά και αντί να έχει Apple Watch το οποίο θα κοστίζει 500 ευρώ να το αγοράσει, αυτό θα κοστίζει 100 ευρώ, 120 ευρώ το οποίο ουσιαστικά θα κάνει την ίδια δουλειά με το Apple Watch, απλά δεν θα έχει τι ειδοποιήσει του Apple Watch. Οπότε θα το φορά και θα μεταφέρει την υγεία στο τηλέφωνό σου για να μπορείς να παρακολουθεί γενικότερα. Αυτό θα είναι πολύ βολικό για κάποιον που έχει όντω κάποια αρρώστια και θέλουν τα παιδιά του ή συγγενεί του να τον παρακολουθούν. Καλό είναι να το φοράνε για να πηγαίνει η ειδοποίηση τη υγεία του στο κινητό. Θεωρώ πω είναι πάρα πολύ καλό για άμεση παρακολούθηση. Φυσικά δεν μένουμε σε αυτό. Πάμε στον γιατρό και παρακολουθούμε και με τον γιατρό μας την κατάστασή μας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δίνει κάποιες βασικές πληροφορίες για να μπορεί να είναι λίγο πιο safe, ακόμη περισσότερα δηλαδή, από την παρακολούθηση του γιατρού μας. Ξαναλέω, δεν μένουμε στην παρακολούθηση του Apple Watch, ακολουθούμε ό,τι μας λέει ο γιατρός μας. Απλά είναι κάτι έξτρα αυτό για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε ακόμη πιο safe να είμαστε ακόμη πιο safe, να είμαστε ακόμη πιο ασφαλείς. Συνεχίζω λοιπόν με Apple Vision. Ισχυρισμό υπάρχει γύρω από το Apple Vision ότι θα βγει μια συσκευή Apple Vision η οποία θα είναι πιο προσιτή στο μέσο χρήστη. Το Apple Vision πρώτα κυκλοφόρησε κόστιζε μια περιουσία και γι' αυτό ο μέσο χρήστη δεν πήγε να το αγοράσει. Τα αγοράσαν κυρίω αυτοί που θέλανε πολύ, πάρα πολύ τη συσκευή και είχαν και φυσικά λεφτά να επενδύσουν για να την αγοράσουν. Καθώ ακόμη και ένα Apple fanboy, αν δεν είναι πολύ fanboy, ή αν είναι πολύ fanboy, αν δεν έχει λεφτά, ίσω να ήταν απαγορευτική η τιμή αυτή. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν μια σειρά Apple Vision, η οποία θα είναι λίγο πιο προσιτή στο χρήστη. Φήμε λένε, ξαναλέω, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει αυτό. Και θα είναι γύρω στα 1500 δολάρια. Αυτή η τιμή ίσω να είναι πολύ πιο προσιτή για το μέσο χρήστη, καθώ θα είναι στα ίδια λεφτά που θα κοστίζει ένα iPhone. Φυσικά δεν θα έχει τον ίδιο που εξεργαστή θα είναι κατώτερο. Φυσικά δεν θα έχει τι ίδιε επιλογέ που έχει το Apple Vision Pro που κυκλοφορεί. Θα είναι μια Vision απλή έκδοση. Δηλαδή θα είναι το Apple Vision απλή έκδοση. Δεν θα είναι Apple Vision Pro. Μένει να το δούμε και αυτό, αν όντως θα ισχύει κάτι τέτοιο γύρω από αυτό. Το 2024 γενικότερα έρχεται πάρα πολύ δυναμικό με νέα πραγματάκια. Σίγουρα το iPhone 16 θα φέρει καινούριε επιλογέ που δεν έχουμε δει σε προηγούμενα μοντέλα και φυσικά θα δούμε και αλλαγέ στο σασί για πρώτη φορά. Όχι απαραίτητα στο design του σασί, αλλά στο σασί. Δηλαδή σε ύψο, μήκο, θα είναι πιο μακρύ, θα έχει περισσότερα κουμπιά, θα έχει μικρότερα bezels, ακραία όπως λένε οι φήμε μικρότερα bezels. Οπότε γενικότερα έρχονται νέες επιλογές και νέες αλλαγές στο οικοσύστημα της Apple. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας αρθει, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, εάν τα γνωρίζατε ή αν παρέλειψα κάτι ίσως από τις φήμες που τυχόν εσείς έχετε ακούσει και να κάνουμε μια μορφή συζήτηση στα σχόλια. Επίση, πάτε κάτω στο Twitter Friends Card, τα link τα οποία χρειάζεται, dimitjo.gr αλλά και Instagram. Φυσικά ξεκινάνε live stream στο Twitch επίσημα από Σεπτέμβριο. Είναι τέλο Αυγούστου και γίνονται δοκιμαστικά μέσα στο άλλο το studio που θα γίνεται το live stream. Θα είναι κυρίω Eurotrack live stream, μάλλον. Και θα έχουμε και όμορφε, ωραίε συζητήσει, θα πιάνουμε κουβεντούλε. Οπότε γενικότερα θα είναι ένα chilling stream. Οκ. Okay. Θα κάνουμε μεγάλα δρομολόγια για να μπορούμε να συζητάμε και να μιλάμε γενικότερα για Apple περιεχόμενο ή και για οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Πελπίζω να σα άρεσε το να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα, το πού ένα video. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.